Για σας τι είναι τώρα, είναι δημοψήφισμα, έχει γεύση εθνικών εκλογών αυτό που γίνεται μεθαύριο Κυριακή? Γιατί σε ό,τι αφορά την κυρία Σιμακοπούλου και τον κύριο Κούλογλου, νομίζω ότι έχουν προσδιορίσει και το περιεχόμενο της αναμέτρησης της Κυριακής. Το ΚΚΕ πώς την βλέπει? Είναι ένα σταυροδρόμι, λέμε εμείς. Ένα σταυροδρόμι, άμα θα συνεχιστεί ο ίδιος ο δρόμος, αν θα συνεχιστεί αυτή η βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική των μνημονίων που βλέπετε τσακίζει σε όλους τους συνταξιούχους, εργαζόμενους, νεολαία. Μιλάμε για 12 ώρα, μιλάμε για 12 ώρες δουλειά την ημέρα, 60 τη βδομάδα. Διαφορά στο σχόλασμα και στην επόμενη βάρδια 11 ώρες. Αυτά λέει η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και την ίδια ώρα να έχουμε να δίνουν ψίχουλα, τα οποία βεβαίως ανάσα μπορεί να δίνουν σε έναν κόσμο, αλλά πρέπει να σκεφτούμε αυτοί που κόψαν την ανάσα εδώ και πολλά χρόνια στους εργαζόμενους για να βλέπουν ως ανάσα ένα επίδομα 300 ευρώ. Και σήμερα εμείς λέμε ότι υπάρχουν, βέβαια, γιατί υπάρχουν και αυτά τα ψίχουλα, ας πούμε, για τις συντάξεις, αλλά πρέπει να δει ότι ο νόμος Κατρούγκαλου είναι εδώ. Η προσωπική διαφορά είναι εδώ. Το γεγονός ότι πριν 2 μήνες στο Ευρωκοινοβούλιο ψηφίστηκε η καθιέρωση επί της ουσίας και με όλες τις λεπτομέρειες της ιδιωτικής ασφάλισης με όρους πανευρωπαϊκούς σε ατομική βάση, όπου ο καθένας θα ρίχνει στην μπάνκα ιδιώτη το συμπλήρωμα της σύνταξής του, γιατί δεν φτάνει η σύνταξη, ή αλλιώς αν δεν έχει να πληρώσει, προβλέπεται η λεγόμενη ενεργός γύρας, δηλαδή η επιστροφή στη δουλειά, που 2 εκατομμύρια Γερμανοί ήδη επιστρέφουν στη δουλειά συνταξιούχοι προκειμένου να συμπληρώσουν εισόδημα. Αυτή θα είναι η επόμενη μέρα των συνταξιούχων και είναι απόβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέμε δεν αλλάζει, δεν μπορεί να γίνει φιλολαϊκή. Είναι ένωση του κεφαλαίου, γι' αυτό φτιάχτηκε. Παρ' όλα αυτά θα μπείτε και θα παλέψετε εσείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώς. Απορρίπτοντας την πολιτική της, αλλά κτυπώντας την. Και πολεμώντας από μέσα. Διαφορετικά δεν συμμετείχατε σε εκλογές. Να σας πούμε κάτι. Αυτό είναι και η αξία της πολιτικής του ΚΚΕ. Γιατί το θέμα είναι από αυτούς που ψηφίζουν όλα τα αντεργατικά μέτρα όλο αυτό το διάστημα και συνεργάζονται και τα βρίσκουν και μια χαρά και έρχονται στην Ελλάδα και κρύβουν αυτές τις αποφάσεις. Τι έχει συμφέρον ο κόσμος μας, ένας κόσμος μάλιστα που δεν εμπιστεύεται την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 74% σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο. Τι συμφέρον έχει? Έχει συμφέρον από ευρωβουλευτές, από περιφερειάρχες, από δήμαρχους, από τοπικούς συμβούλους που θα ενημερώνουν το λαό, θα είναι τα αυτιά, τα μάτια, η δυνατή φωνή των διεκδικήσεών τους και στην Ευρωβουλή και παντού. Και ακριβώς νομίζουμε ότι το κύριο είναι αυτό. Αν θα έχει την επόμενη μέρα περισσότερα όπλα, περισσότερες εφεδρείες. Και να σας πούμε και κάτι. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχει ένα κόμμα το οποίο δραστηριοποιείται και με τα συνδικάτα, η πρωτοπόρα στάση των κομμουνιστών την επόμενη μέρα, όταν θα έχουμε απολύσεις. Δείτε τι γίνεται στις τράπεζες αυτή τη στιγμή με την Πειραιώς που ετοιμάζεται για 1.800 απολύσεις. Και ήδη και στις άλλες 2 ιδιωτικές τράπεζες μιλάμε για 2.000 εθελούσιες. Δηλαδή την επόμενη μέρα θα χρειάζεται οργάνωση της πάλης. Και όλα τα υπόλοιπα κόμματα, ξέρετε, σε αυτό το πεδίο αποσιάζουν. Άρα λοιπόν ο λαός μας θα έχει στήριγμα, θα έχει αποκούμπι και νομίζουμε το ισχυρό ΚΚΕ παντού θα είναι η δύναμη που θα είναι υπολογίσιμος αντίπαλος, σκληρό καρύδι και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τις κυβερνήσεις που στα κύρια συμφωνούν. 90% όλων των αποφάσεων του Συνόδων Κορφής τα έχουν ψηφίσει όλοι τους μαζί. Και φιλελεύθερες και ακροδεξιοί και δίθεν αριστερή τύπου ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Παπαδάκη, ακούσαμε την αντιπαράθεση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά. Αλήθεια μπήκατε ποτέ στον πειρασμό να πείτε μεταξύ τεφλών, ρε παιδί μου, μονόφθαλμος? Εγώ δεν μπορώ να είμαι κοντά στη Νέα Δημοκρατία. Κάπως μου έρχεται πιο κοντά ο ΣΥΡΙΖΑ ή τέλος πάντων θα κάνω την ανάγκη υποχρέωση. Ή λέτε μαύρο και στους δύο? Κοιτάξτε να δείτε, εδώ υπάρχει μια πείρα. Τα μνημόνια μαζί τα ψηφίσαν. Στη Γερμανία που σφάζονται για τον Βέμπερ, ο Βέμπερ συγκυβερνά με τους σοσιαλδημοκράτες που ο κύριος Τσίπρας πήγε στο συνέδριό τους και χαριεντιζότανε. Άρα και στη Γερμανία είναι τα mini jobs, στη Γερμανία είναι οι ευέλικτες μορφές εργασίας, όλη αυτή η κατάσταση που χειροτερεύει και εκεί και παντού και στη Σουηδία. Στη Σουηδία το νούμερο ένα πρόβλημα είναι η υγεία, κύριε Παπαδάκη. Κατά 46% είναι στις έρευνες το πρώτο πρόβλημα είναι η υγεία. Και πάει ο Σουηδός και στις 5 εξετάσεις η 6η είναι δωρεάν, σαν τις πίτσες. Έχει εξελιχθεί η κατάσταση. Και 35 ευρώ αντίστοιχα σε κορώνες, 35 ευρώ πληρώνεις για να δεις έναν δικαιωμένο γιατρό. Τι λέμε τώρα?
Και πηγαίνει σε ιατρικό συμβούλιο και μαζί με τους γιατρούς είναι και ο οικονομολόγος του νοσοκομείου που κόβει περικόπτη τις πανάκριβες εγχειρήσεις. Για να συζητήσουμε, γιατί μιλάμε τώρα, αυτά είναι παντού σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους έχουν τελειώσει και τα θετικά παραδείγματα σε όλη την Ευρώπη. Και τα λέμε αυτά σήμερα γιατί πρέπει να βγουν συμπεράσματα ότι αυτός ο δρόμος έχει οδηγήσει εδώ που έχει οδηγήσει. Οι διαφορές είναι δυσδιάκριτες. Θυμάστε το φως σκότος με το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία. Και βγαίναμε εμείς και λέγαμε το Πασόκ, παιδιά, μοιάζει πάρα πολύ στη Νέα Δημοκρατία. Δείτε τι λέει. Και συγκυβερνήσανε στο όνομα να σώσουν την Ελλάδα. Και ήρθαν τα μνημόνια. Και τώρα, αν δείτε από μισόλογα που βγαίνουν, από το 2015 ήταν προχωρημένες συζητήσεις για σύμπραξη Νέα Δημοκρατία και δεν τα λέμε εμείς. Οι ίδιοι τα λένε. Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν, στα κύρια, στα βασικά, βεβαίως το δικοματικό παιχνίδι, ξέρετε, δεν είναι όλο ίδιοι. Αλλά τι είπε ο κ. Τσίπρας χθες, λέει: οι στόχοι είναι στόχοι. 2060, μέχρι τότε. Ματωμένα πλεονάσματα, η ίδια βάρβαρη αντεργατική πολιτική. Και βεβαίως την ίδια ώρα πρικοδότηση του μεγάλου κεφαλαίου. Εθελούσιος φόρος για τους εφοπλιστές. Μόνο οι εφοπλιστές πληρώνουν εθελοντικό φόρο. Άμα θέλουν, πληρώνουν. Και είναι και ελάχιστα βέβαια με βάση τα δισεκατομμύρια που βγάζουν. Ή για παράδειγμα ότι την κάνουν από τις ασφαλιστικές φόρες, τελειώνουν με τις ασφαλιστικές φόρες η εργοδοσία. Και ποιος μένει να πληρώσει? Οι εργαζόμενοι. Άρα λοιπόν από αυτήν την ιστορία νομίζουμε ότι πρέπει να βγει ένα συμπέρασμα, ότι είναι αδιέξοδο να ψάχνεις για διαφορές. Πραγματικά σήμερα χρειάζεται ισχυρό ΚΚΕ, θα είναι η δύναμη που την επόμενη μέρα θα είναι αυτός ο αντίπαλος που πραγματικά και θα τους δυσκολέψει και θα οργανώσει την πάλη και θα πει: θέλω ανάκτηση των απολειών, έχω σύγχρονες ανάγκες. Βεβαίως θα τα πάρω τα επιδόματα αυτά, αλλά δεν με βγάζουν από τη φτώχεια. Δεν γεμίζουν τα στομάχια της οικογένειας, δεν λύνω προβλήματα από τα δράματα που έχουν δημιουργηθεί στις εργατικές λαϊκές οικογένειες εδώ και μια δεκαετία. Άρα λοιπόν το κρίσιμο είναι ένας κόσμος που μας ακούει, που δεν συμφωνεί σε όλα με το ΚΚΕ, που δεν έχει πάρει τις αποφάσεις τους. Εμείς λέμε παλεύουμε για την Ελλάδα και την Ευρώπη του σοσιαλισμού, παλεύουμε για την αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως πρέπει να καταγραφεί σήμερα ότι αυτή η βαρβαρότητα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Χρειάζεται ισχυρό ΚΚΕ την επόμενη μέρα. Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όμως ή μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να την αλλάξει. Εμείς λέμε ότι ο λαός από τη στιγμή που θα παλεύει και θα οργανώνει την πάλη του θα καταλάβει ότι αυτή η συμμαχία δεν είναι ένωση. Συμμαχία των λαών είναι συμμαχία των αντιπάλων του. Και πρέπει να παλέψει, εμείς λέμε για αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως ταυτόχρονα ένας κόσμος που σήμερα δεν εμπιστεύεται την Ευρωπαϊκή Ένωση τον εκφράζει το κουκουέ. Αυτά που λέει και σκέφτεται οι αμφισβητήσεις του. Οι αμφισβητήσεις του είναι μία συνέπεια η θέση αυτή. Το κουκουέ θα καταφέρει να έχει ένα ποσοστό έτσι ώστε να αποδείξει ότι έχει την δυνατότητα να παρέμβει στις εξελίξεις κόντρα στις διαθέσεις των κομμάτων που λέτε ότι θέλουν να συνεχίσουν την ίδια πολιτική? Υπάρχουν δύο βάσιμα στοιχεία που μπορούμε να εκτιμήσουμε. Πρώτον, η συμπόρευση πάρα πολύ κόσμου στα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ και της Λαϊκής Σπήρωσης, κόσμος που είχε στηρίξει το ΣΥΡΙΖΑ, αηδίασε, διαψεύστηκε, συχάθηκε όλη αυτή την κατάσταση με την αντιλαϊκή πολιτική, την λεγόμενη αριστερά του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Αμερικάνων, της όλης αυτής της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί και με τις ευθύνες που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ και με την δίκη της Χρυσής Αυγής. Και σήμερα αυτός ο κόσμος προστρέχει στο ΚΚΕ, μπαίνει στα ψηφοδελτιά του, δηλώνει τη στήριξή του και ταυτόχρονα είχαμε μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος, με πολύ κόσμο, νεολαία, μια μεγαλειώδη συγκέντρωση που εμείς εκτιμάμε. Εσείς έχετε για καλή οργάνωση, κακά τα ψέματα. Πέρα από αυτό. Κάντε συγκεντρώσεις. Επειδή λοιπόν έχουμε καλές συγκεντρώσεις, ξέρουμε και κάθε φορά όποτε έχουμε πολύ παραπάνω κόσμο να το εκτιμάμε και να το αναδεικνύουμε, γιατί πραγματικά ήταν κάτι παραπάνω, ήταν πολύ παραπάνω από τα τελευταία χρόνια. Και το λέμε αυτό γιατί είναι ένας δείκτης αυτό ότι υπάρχουν βάσιμες δυνατότητες πραγματικά το ΚΚΕ να ενισχυθεί και να βγει ένα συμπέρασμα ότι ο λαός μας, κοιτάξτε να δείτε, οι εξελίξεις είναι επικίνδυνες. Ήθελα να βάλω μια πλευρά μόνο για τις επικίνδυνες εξελίξεις στο Αιγαίο και στην Κυπριακή ΑΟΣ. Και ακριβώς η ανασφάλεια που πρημοδοτείται γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση και η πολιτική της έχει διαμορφώσει έδαφος αυτό που λέγανε για απάνεμο λιμάνι για τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι σύνορα της Ελλάδας, νομίζουμε ότι είναι ένας μύθος. Διαμορφώνεται μια κατάσταση συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο
πολύ επικίνδυνων εξελίξεων και μόνο το ΚΚΕ έγκαιρα είχε προειδοποιήσει ότι εντός ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει καμία ασφάλεια. Και σήμερα βλέπουμε ακριβώς ότι ο κόσμος χρειάζεται να παλέψει και ενάντια στον εθνικισμό και απέναντι στα επικίνδυνα υπεραλληστικά σχέδια στην περιοχή που πρημοδοτούν και οι μεν και οι δε των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ ή Νέας Δημοκρατίας, όποιος και να είναι, στηρίζουν αυτά τα σχέδια. Και από αυτή τη σκοπιά σήμερα χρειάζεται ισχυρό ΚΚΕ την επόμενη μέρα, γιατί θα είναι η δύναμη κρούσης που θα βάζει θέμα καμία αλλαγή συνόρων, καμία αλλαγή των διεθνών συνθήκων. Και βεβαίως ισχυρό ΚΚΕ για την τρίτη θέση να γκρεμίσει την ναζιστική Χρυσή Αυγή. Μόνο με αυτόν τον αποτελεσματικό τρόπο μπορεί να γκρεμιστεί από την τρίτη θέση η Χρυσή Αυγή.